Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Υπαλλήλων των Δήμων της Σημαθίας αναφέρει: «Κατά το τελευταίο διάστημα, μετά από μια ακολουθία πράξεων της κυβέρνησης, έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα δυσφορίας με τις προωθούμενες απολύσεις των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην νομοθετική ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση περί διαθεσιμότητας των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, ΔΕ, διοικητικού, διοικητικού οικονομικού και έχοντας υπόψη στο μυαλό μας την κατασπάραξη πλέον των συνειδήσεων πολιτών, καλούμε τους πολίτες και εργαζόμενους της Σημαθίας στη συγκέντρωση την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου του 2012 στην πλατεία Δημαρχείου στις 11 το πρωί». Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχουν γίνει με δικτακτορικό τρόπο διαγραφές των υπαλλήλων από τη λίστα της απογραφής, των οποίων οι υπηρεσίες δεν έχουν αποστείλει στοιχεία και αυτό ουσιαστικά οδηγεί στην απόλυση των συγκεκριμένων υπαλλήλων. Τα στοιχεία των υπαλλήλων αντλούνται από τη βάση δεδομένων της απογραφής και τίθενται σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι ΔΑΧΔΕ μετά την εξέταση των αριθμητικών φίλτρων που περιλάμβανε ο νόμος, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά κριτήρια, καθώς το Υπουργείο δεν έχει στη διάθεσή του τέτοια στοιχεία. Η θέση του Υπουργείου είναι υπέρ της κινητικότητας των ως άνω υπαλλήλων σε υπηρεσίες που έχουν ελλείψεις προσωπικού, αλλά από την ανύπαρκτη ετοιμότητα που έχουν δείξει και στο θέμα αυτό φαίνεται ότι είναι απλά ένα πρόσχημα για την αποφυγή προβλημάτων και κινητοποιήσεων. Μετά από δηλώσεις του Υπουργού, οι πρώτες μετακινήσεις του υπαλλήλων που εμπίπτουν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Και από πληροφορίες δεν έχει συσταθεί η Επιτροπή Επιλογής που αναφέρεται στο νόμο, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των υπαλλήλων προς μετακίνηση. Καλούμε τους βουλευτές του νομού μας να παραβρεθούν στη συγκέντρωσή μας και να τοποθετηθούν επάνω στο συγκεκριμένο θέμα των απολυόμενων υπαλλήλων.